τελείωσε το παιχνίδι και είχες πολλά νεύρα. Για ποιο λόγο? Γιατί ξεκινήσαμε πολύ καλά το παιχνίδι, ήμασταν έστω και στο παίξι παραπάνω. Ήμασταν συγκεντρωμένοι. Σε κάποια στιγμή αρχίσαμε και χάναμε το παίχτη παραπάνω. Κάποιε εύκολε φάσει μπροστά στο τέρμα. Χάσαμε τη συγκέντρωσή μα. Εντάξει, είναι και ένα. Δεν είναι φυσιολογικό κάποια στιγμή να συμβεί. Απλά θεωρώ ότι κάποια πράγματα, κάποια λάθη δεν πρέπει να γίνονται. Σε ό,τι κατάσταση και να είσαι. Ναι. Μας δίνετε την αίσθηση μέχρι δηλαδή τα μέσα του τέταρτου καλέπτου ότι ελέγχατε το ρυθμό απόλυτα, ότι ήταν αυτή η ομάδα του χεριού σας, μπορούσατε να στείλετε διαφορά στα 5 γκολ, όχι να πάει στο 1. Αλλά τελικά αυτό δεν έγινε. Αυτό πώς θα λειτουργήσει τώρα τις επόμενες μέρες μέχρι τον δεύτερο ημιτελικό στη Σιβηρία? Εμείς θα πάμε έτσι, αλλά στη Σιβηρία θα πιάνουμε για να κερδίσουμε. Είτε είχαμε κερδίσει με 5 γκολ σήμερα, είτε με 1 όπως έγινε, πάμε να πιάνουμε να κερδίσουμε. Το μόνο καλό που βγαίνει από αυτό είναι ότι θεωρώ ότι απομυθοποιήθηκε αυτή η ομάδα, επειδή παίξαμε μέσα στο νερό. Είδαμε ότι και με κακή απόδοση βρεθήκαμε να είμαστε και με 3 γκολ μπροστά. Και νομίζω ότι στη Σιβηρία με λίγη καλύτερη απόδοση που θα γίνει, το πιστεύω αυτό για την ομάδα, ότι θα πάρουμε την νίκη. Οπότε να περιμένουμε πρόκριση στο τελικό του Λεντρό. Είναι ο βασικός μας στόχος φέτος, το θέλουμε πάρα πολύ όλα τα κορίτσια. Έχουμε παίξει 4 Final Four. Είναι διακαλύτερος πόδος και νομίζω ότι θα γίνει πραγματικότητα. Σας ευχόμαστε. Επιτυχία να έχετε.